Είσαι καλά, παιδί μου. Ναι, έτσι νομίζω. Αχ, μικρούλα μου, μας τρόμαξες πολύ. Ευτυχώς που δεν έγινες λιώμα. Κοιτάξτε, είναι μια χαρά. Δεν μου λες, πονάς πουθενά? Όχι. Τι έγινε εδώ? Αχ, θεία, δεν θα το πιστέψεις. Τρόμαξαμε όλοι μας πάρα πολύ. Φαντάσου, τα σκηνικά όλα έπεσαν επάνω στην Ντανιέλα. Ντάνι, μήπως χτύπησες? Όχι, δεν νομίζω. Τι έγινε, κύριε Καπού? Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς έγινε. Το ξέρω ότι δεν με πιστεύετε, αλλά δεν ξέρω. Κοιτάξτε, τα παιδιά έτρεχαν προς την έξοδο και ξαφνικά το χώρισμα έπεσε κάτω. Νομίζετε ότι είμαι τόσο ηλίθια να πιστέψω τέτοια δικαιολογία? Κοιτάξτε, σας ορκίζω ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Έχει νόημα να μου δίνετε γελίες εξηγήσεις. Ο Ερίκε θα γίνει έξαλλος και όπου να είναι θα έρθουν και οι φωτογράφοι. Κοιτάξτε τι κάνατε στα σκηνικά. Θα μιλήσω στον πατέρα σου και αυτή τη φορά κανένας δεν θα μπορέσει να σε σώσει. Εγώ πάντως σας το είπα. Γιατί μετά θα μου ραγίσετε την καρδιά όταν θα στενοχωρηθείτε. Μη μου δίνεις σημασία. Είμαι μια ανόητη που δεν ξέρω να εκτιμήσω ότι έχω ένα φιλότιμο σύζυγο που κάνει ό,τι μπορεί για το καλό όλων μας. Ναι, αλλά θα ήταν ωραία αν εκτός από τα χρήματα είχατε περισσότερη φροντίδα και περισσότερη συντροφιά. Είμαι σίγουρη ότι θα μας βάλουν. Αποκλείεται. Αυτή η τύπη που είναι στην πόρτα είναι πολύ δύσκολη. Η τύπη στη δισκοτέκ μπορεί να είναι πάντα έτσι. Όμως εμένα με ξέρουν καλά. Λες, θέλω πολύ να πάω. Η μαμά μου όμως δεν πρόκειται να μου αφήσει. Αντέλα, σου παραπέλες και σε 10 χρονών παιδάκι. Έτσι είναι. Τι μπορώ όμως να κάνω? Πρέπει να επαναστατήσεις. Στο τέλος κερδίζει ο πιο πεισματάρης. Κάνε όπως κι εγώ. Δεν ξέρω, κλάψε, παίξε θέατρο, ό,τι νομίζεις, αλλά φρόντισε να σε αφήσουν. Καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο ήταν που άφησες έτσι τα σκηνικά? Ήταν πολύ ανεύθυνο εκ μέρους σου που δεν το έφτιαξες. Μα εγώ είπα στη Δεσποινίδα. Άσε καλύτερα να τις εξηγήσεις, Χάιρο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτή τη φορά θα το ξεχάσω, αλλά την επόμενη φορά θα σε απολύσω, κατάλαβες? Όχι, μην την κοιτάς έτσι. Γιατί αν δεν είχε παρακαλέσει εκείνη να σε λυπηθώ. Τα θέλω όλα έτοιμα σε 10 λεπτά. Μάλιστα, κύριε. Ο κύριος Ενρίκε είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ γενναιόδωρος. Πολύ ευγενικός. Αχ, είναι καταπληκτικός. Θαυμάσιος και αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά του. Και είναι τόσο όμορφος, τόσο γλυκός, τόσο τρυφέρος. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι δεν θα διώξει τα παιδιά του από το θέατρο. Γιατί θα τον καταφέρει η Ντανιέλα. Όταν βάλει κάτι στο μυαλό της, το καταφέρνει. Μα σε παρακαλώ, είμαι 16 χρονών πια. Ηλικιά μου, ξέρω ακριβώς την ηλικία σου. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Όμως δεν είσαι ακόμα έτοιμη για να κάνεις τέτοιου είδους σχέδια. Γιατί όχι? Και οι φίλοι μου γιατί μπορούνε? Γιατί η Τάνια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και δεν της λέει κανείς τίποτα? Χαίρομαι πάρα πολύ που την ανέφερες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κοπέλα. Νομίζω ότι είναι κακή επιρροή για σένα. Δεν το πιστεύω. Τώρα θα μου απαγορεύσεις να βλέπω και την καλύτερη μου φίλη. Ξέρεις κάτι, μαμά? Είσαι πάρα πολύ συντηρητική. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που ο μπαμπάς δεν έρχεται στο σπίτι. Θα πρέπει να πλύνει αφάνταστα μαζί σου. Τα παιδιά, τα έχω κανονίσει ήδη. Δεν θα ξαναπατήσουν πόδι στο θέατρο. Και εσύ είσαι πάρα πολύ αχάριστη. Σε θαυμάζω και σε ευχαριστώ για όσα έχεις κάνει για μένα. Με βοήθησες με τις σπουδές μου και τόσο καιρό μου προσφέρεις ένα σπίτι. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Τα λυπάμαι τα παιδιά. Θα λυπηθούν πολύ. Ισχύει και για τη Μαλού. Για όλα. Δεν βλέπεις ότι το θέατρο είναι επικίνδυνο μέρος για αυτά? Και έχεις πείσει ήδη τον κύριο Μωρόη? Ναι. Τώρα μου μένει μόνο η Λεωνόρ. Αλλά θα το φροντίσω και αυτό σύντομα.
φοβάσαι. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Είδατε τη Τζίνο. Πάντως προσωπαντή είναι η καημένη. Όταν μας βάζεις να είναι στη γενναία, μη μου πεις ότι θα βρίσκεις καθόλου. Η Μαλού ήταν η πρώτη που άρχισε να τρέχει. Παραλίγο να με πετάξει κάτω από τη φουριά της. Καλά, ήταν πολύ τρομακτικό. Πρώτα ακούστηκε σαν άπεφτε το ταβάνι και μετά άρχισε να αναβασβήνει το φως. Νομίζω ότι τρόμαξαμε χωρίς λόγο. Δεν είναι φυσιολογικό, Ντόπι, να συμβεί αυτό σε μια λάμπα που έχει μείνει σβηστή τόσα χρόνια. Βέβαια, μπορεί να φταίει και η σκόνη. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει βραχυκύκλωμα σε κάποιο παλιό καλώδιο. Και ο δάχτυλος που ακούσαμε. Μου έπεσε κάτι η λάμπα που δεν την έφτιανε, την τράβηξα. Βλέπετε ότι υπάρχει λογική εξήγηση. Όταν σου συμβαίνουν όμως όλα την ίδια στιγμή, τρομάζεις. Αχ, εμένα, παραλίγο, να σπάσει η καρδιά μου. Και η Ντανιέλα. Και η Ντανιέλα. Φαντάσματα δεν υπάρχουν. Φαντάσματα δεν υπάρχουν. Δεν πιστεύω σε αυτά. Αφού δεν υπάρχουν. Όχι, αγάπη μου. Τα παιδιά δεν έχουν έρθει καθόλου στο σπίτι όλη μέρα και κοίτα τι ώρα είναι. Ανησυχώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν κρυφτεί πουθενά. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα τη γλιτώσουν, θα τα μαλώσω. Γιατί? Τι έκαναν πάλι? Είναι πολύ άταχτα, Λεωνόρ. Έριξαν ένα χώρισμα από το σκηνικό. Τι? Τι είναι, εντάξει τα παιδιά τώρα? Ναι, αγάπη μου. Το χώρισμα έπεσε πάνω στην Ντανιέλα, όμως δεν έπαθε τίποτα. Μα πώς δεν έπαθε τίποτα, ενώ είναι βαριά τα σκηνικά αυτά? Έδε και πες μου την αλήθεια, πώς είναι η Ντάνη? Σε παρακαλώ, Λεωνόρ, ηρέμησε λίγο. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν κάτι απίστευτο, σαν να ήταν σε ταινία. Το ανοιχτό παράθυρο του χωρίσματος έπεσε ακριβώς επάνω στην Ντανιέλα. Σου ορκίζομαι ότι δεν έπαθε κανένας τίποτα. Και τα σκηνικά μας? Ήταν μια μικρή καταστροφή. Φαντάσου ότι οι φωτογράφοι ήταν ήδη εκεί και έπρεπε να τα φτιάξουμε όλα αμέσως για να μπορέσουν να δουλέψουν. Αχ, αγάπη μου, και βιαζόσουν τόσο πολύ για την πρεμιέρα σου. Αχ, τι κακοτυχία. Ξέρεις κάτι, περίμενε με, έρχομαι εκεί. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι τρομαγμένα. Λεωνόρ, Λεωνόρ, περίμενε, μην κλείνεις. Γλυκιά μου, Λεωνόρ, μα τι ευχάριστη έκπληξη, για φαντάζομαι να σε δούμε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, τι ωραία υποδοχή. Ίσως θα έπρεπε να έρχομαι να σας βρίσκω συχνότερα. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά, όμως με τόσα προβλήματα που έχουμε και τόσες κοτούρες με τη δουλειά, θα βαριώσουν. Όχι, όχι, Έλενα, μην νομίζεις ότι δεν ξέρω τίποτα άλλο εκτός από τα προβλήματα του σπιτιού και των παιδιών, που δεν είναι και καθόλου εύκολα, ε. Θα δεις, όταν θα κάνεις τα δικά σου παιδιά, τότε θα τα ξαναπούμε. Όχι, όχι, όχι. Θαυμάσαι πολύ τις νοικοκυρές όπως εσύ, καλή μου. Με συγχωρείς, θα ήθελα πολύ να μείνω να συζητήσω μαζί σου, όμως θέλω να δω πώς είναι τα παιδιά πρώτα. Ναι, καταλαβαίνω, πέρασε μέσα. Δικό σου είναι το θέατρο. Πήγαινε να δεις τα παιδιά σου. Λοιπόν, χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ. Κάποια μέρα να παίρνεις από μένα διαταγές. Εγώ δεν περιμένω άλλο. Κρίστοφερ, Τόμπι, Λίντι, εγώ και ο Γουάντζο θα κατεβούμε πάλι στο υπόγειο. Μαλού, Τζίνα, Σέρχιο και Φατιμά, εσείς κοιτάξτε μου πως είναι και έξω. Άντε, άντε. Βρες την πηδικτούλη, έλα, βρες την. Πάμε τώρα εμείς, πηδικτούλη. Έχουμε να κάνουμε μια αποστολή. Έλα, πρόσεχε. Έλα κοντά μου. Έλα, λοιπόν. Γεια σου, μπαμπά. Για πού το βάλατε όλοι? Να βρούμε την Ντανιέλα. Δεν είναι μαζί σας η Ντανιέλα? Μάλιστα, κύριε Μωρό. Πάντα είμαστε μαζί, αλλά δεν θα αργήσει να έρθει. Πήγε στο μπάνιο, αλλά θα έρθει όμως. Στο μπάνιο? Καλά, τότε θα την περιμένουμε εδώ. Και στο μεταξύ θα αρχίσω να μιλάω σε εσάς. Συγγνώμη, φίλε, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι έξυπνο. Ορίστε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Μανούλα. Γεια σου, αγάπη μου. Έμαθα ότι δεν ήσασταν πολύ καλά παιδιά. Γεια σας. Είναι ανώφελο, απολύτως ανώφελο να ψάχνετε για βοήθεια. Κι αν και δεν είναι εδώ η Ντανιέλα, έχω κάτι να σας πω. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Στο εξής απαγορεύεται αυστηρότατα να ξαναέρθετε στο θέατρο. Όχι. Όχι. Όχι, μπαμπά. Σε παρακαλώ. Νιώθω
πως είσαι κομμάτι απ' τη ζωή μου. Κοριτσάκι μου. Απαρίτω, ήρθα μόνο για να δω αν είναι καλά συνδεδεμένα όλα τα κοστούμια στο βεστιάριο. Είσαι όμως πάρα πολύ όμορφη. Είσαι σαν μια κούκλα σε βιτρίνα, κορίτσι μου. Πιο όμορφη ακόμα. Είσαι όμορφη σαν πριγκίπισσα. Πάλι ονειροπολούσε. Θα πρέπει να είναι φανταστικό να μεταμορφώνεσαι σε μια ηρωίδα από μια ιστορία, μια τραγωδία ή ένα παραμύθι, έτσι. Τόσα χρόνια που είμαι εδώ δεν έχεις ιδέα πόσες ηθοποιοί έχουν περάσει από αυτόν εδώ το χώρο. Σοβαρά? Α, ήταν όλες πάρα πολύ σπουδαίες. Όλες τους τραγουδούσαν, χόρευαν και έπαιζαν πολύ καλά. Φανταστικές. Όχι όπως σήμερα. Που νομίζουν ότι είναι κάποιες μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφες. Έλα, Μπαρίτο, μην κρινιάζεις. Κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη. Και τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι, κόρη μου, έπρεπε να το έβλεπες αυτό. Και δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν καλοί ηθοποιοί και σήμερα. Mm-hmm. Αλλά παλιά όλα ήταν διαφορετικά. Τότε χόρευαν κάπως έτσι. Είμαι ένα άσπρο γατάκι και όταν με χαϊδεύεις. Ήταν τέλεια, όλα ήταν τέλεια. Τότε ο κόσμος δινόταν πολύ ωραία για να έρθει στο θέατρο. Αλήθεια? Ήταν πολύ όμορφο θέαμα. Οι πρωταγωνίστριες ήταν υπέροχες, θαυμάσεις. Όπως και οι κυρίες από το κοινό στην πλατεία. Πολύ θα ήθελα να το έβλεπα. Πώς δεν έγινες και εσύ ηθοποιός? Όχι, αγάπη μου, θα το ήθελα πάρα πολύ. Όμως με ζήλευαν, ξέρεις τώρα εσύ. Άλλωστε ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτή τη ζωή. Για μένα, τα κοστούμια του βεστιαρίου ήταν το παν. Εδώ κάνω όλα μου τα όνειρα. Μα εσύ είσαι διαφορετική. Μια μέρα θα σου ράψω ένα απίθανο φόρεμα για τον ντεμπούτο σου. Αχ, μακάρι. Το εύχομαι. Το κατάφερα. Τι πράγμα, Έλενα? Ο Ερίκε ήδη απαγόρευσε αυτά τα παλιόπαιδα να ξανάρθουν στο θέατρο. Τα καημένα. Τα κορίτσια θα πρέπει να κλαίνε πολύ. Καλά να πάθουνε. Και χαίρομαι που το έμαθε επιτέλους η Λεωνόρ. Για να καταλάβει τέλος πάντων τι παιδιά έχει. Είσαι πολύ σκληρή, Έλενα. Ευτυχώς που δεν έχεις παιδιά. Γιατί? Εγώ θα ήμουν εξαιρετική μητέρα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μεγαλώσεις ένα παιδί. Πρέπει κανείς να είναι αυστηρός. Αλλά πόσο Ερίκε, ενώ είναι τόσο έξυπνος, παντρεύτηκε αυτή τη γυναίκα. Ξέρεις όμως κάτι, Κρίστα. Τα πράγματα δεν θα είναι για πάντα έτσι. Και να ευχαριστείτε το Χάιρο που τα έφτιαξε όλα τόσο γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα σας απαγόρευα απλώς να έρχεστε στο θέατρο. Θα έπρεπε να πάρω ακόμα πιο δραστικά μέτρα. Και τι θα πει δραστικά, Μανούλα? Θα σου εξηγήσω αργότερα. Λοιπόν, τι θα πείτε να δικαιολογηθείτε? Κάποιος έσπρωξε το χώρισμα. Δανιέλα, μην τους καλύπτεις. Άφησέ τους να απαντήσουν. Θέλω να δώσω μια ευκαιρία σε όποιον το έκανε να ομολογήσει. Για να δούμε. Λίντι, εσύ λες πάντα την αλήθεια. Τρέξαμε όλοι, αλλά ας πρόξαμε το χώρισμα. Δεν το κάναμε επίτηδες. Κυρίε, μπορώ να πω δύο λόγια εκ μέρους όλων των παιδιών? Για να δούμε. Πες μου, Κρίστοφερ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα έχουμε κάνει θάλασσα. Και ότι εσείς ήσασταν πάντα πολύ καλός μαζί μας. Ξέρουμε ότι δεν σας αξίζει να έχετε προβλήματα εξαιτίας μας. Και για να επανορθώσουμε για όσα κάναμε, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι για σας. Μπορείτε να μας βάλετε να κάνουμε ό,τι δουλειές θέλετε εσείς. Όπως να καθαρίσουμε τη σκηνή. Όχι. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να σκουπίσετε τη σκηνή. Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Λένε ότι φέρνει ατυχία και το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Στο κάτω-κάτω, αν μας πάρετε το θέατρο, εμείς πού θα παίζουμε? Οι γονείς μας δεν μας αφήνουν να παίξουμε στον δρόμο, κύριε. Έλα, θα σας πω την αλήθεια, δεν φταίμε εμείς για τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα έκανε η θεία μου, η Έλενα, με. Θα κάνουμε ό,τι μας πεις εσύ. Αλλά δώσε μας μια άλλη ευκαιρία. Ναι, κύριε Ερίκε, η επιδημία σας είναι δεδαγή για μας. Είναι τόσο ρομαντικό το θέατρο. Θα βαρεθώ μέχρι θανάτου. Αν δεν ξανάρθω, σας παρακαλώ. Έλα. Εντάξει. Τίποτα. Μας συγχώρεσε κιόλας, Μανούλα. Ναι,
Ναι, αγάπη μου, ήδη σε συγχώρεσε. Μπράβο στο παπάκα! Είναι έτοιμα τα κοστούμια. Όλα πρέπει να γίνουν πολύ σωστά. Ναι, Πέπε, μην ανησυχείς τόσο, γιατί η Νατάλια και εγώ είμαστε επαγγελματίες αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, έχετε δίκιο, απλώς είμαι λιγάκι νευρικός. Αυτό συμβαίνει σε κάθε πρεμιέρα, κύριε Λινάρες. Σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καλά, φεύγω ήσυχος τώρα που ξέρω ότι τα φροντίζετε όλα. Α, αυτό. Εντάξει. Οι σκηνοθέτες είναι πάντα πάρα πολύ νευρικοί, δεν βρίσκεις? Έτσι είναι όλοι οι καλλιτέχνες, Αμπαρίτο. Πάρα πολύ ευαίσθητοι. Ναι, κάνουνε λες και τους τσίμπησε μίγα. Νιώθουν πάντοτε άσχημα για όλα. Αυτά να τα έχεις υπόψη σου, Νατάλια, όταν θα γίνεις μια μεγάλη ηθοποιός. Αχ, Αμπαρίτο, πόσο θα το ήθελα. Γιατί να μην γίνεις? Εσύ είσαι καλύτερη από πολλές που δουλεύουν εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ, Αμπαρίτο, όμως εγώ δεν είμαι παρά η εγγονή του φύλακα. Σε ακούσει ο κύριος Καπού που τον λες απλοφύλακα? Έχεις πίκιο πολύ, Τιμόνι. Ξέρεις πως αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες δουλειές, παιδί μου? Πώς? Από ένα όνειρο. Από ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Τότε συνέχισε να ονειρεύεσαι και με την πρώτη ευκαιρία δείξε το ταλέντο σου και το όνειρο θα γίνει αλήθεια. Η Νατάλια Ναβάρο θα είναι μια διάσημη ηθοποιός. Αχ, Αμπαρίτο, εύχομαι να γινόταν. Έλεγξες τα κοστούμια? Ναι, μίλησα με την Αμπαρίτο και την Ναταλία και όλα δείχνουν να είναι εντάξει. Ευτυχώς τα σκηνικά είναι έτοιμα, γι' αφού δεν θα ξανάρθουν τα παιδιά στο θέατρο, τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Πώς και δεν θα ξανάρθουν? Λόγω των σκηνικών. Η Έλενα πρότεινε να μην τα ξαναφήσω να έρθουν γιατί κινδυνεύουν. Αλλά παιδιά είναι, δεν το έκαναν επίτηδες και έτσι τα συγχώρεσα. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για μένα να μπορώ να βλέπω συχνά τον Μαρτίν, για να τον προσέχω και να τον έχω από κοντά. Έλενα. Έλενα, πες την αλήθεια. Δεν θα σου έλειπαν? Βέβαια, δεν τα αρνούμε, θα μου έλειπαν. Είναι η χαρά μας εδώ μέσα. Αλλά αν τα κακομαθαίνεις όμως, θα δεις ότι στο τέλος θα δημιουργήσεις τέρατα. Δεν έχω ξανατρομάξει ποτέ τόσο πολύ στη ζωή μου. Έτσι που αναβόσβηναν συνέχεια τα φώτα και εμφανίστηκαν σκιές, νομίζω ότι αυτή η αποθήκη είναι στοιχειωμένη. Καλύτερα όμως να μην πω τίποτα σε κανέναν, γιατί αν το μάθει η Αντέλα, δεν θα μπορέσω να γλιτώσω από αυτήν. Είναι ικανή να πει σε όλο τον κόσμο ότι είμαι μια τρελή. Τηλεφώνησε, Τάνια. Όχι, αλλά δεν ήμουν εδώ συνέχεια. Ρώτησες και τη Φλόρ? Ναι. Όμως εκείνη... Ντάνι, Ντανιέλα! Σου έχω πει ότι δεν μου αρέσει να φέρνεις το σκύλο στο δωμάτιό μου. Και γιατί είσαι τόσο κακόκυφη? Αντιάσε με! Εσύ, Αντέλα, πιστεύεις στα φαντάσματα? Α, Ντανιέλα, τώρα σίγουρα έχει αρχίσει να σου στρίβει. Α, δεν μου λες, έχεις τρελαθεί τελείως. Έτσι νόμισα κι εγώ. Έναν διάριο δε Δανιέλα πιάνε σκρίτρο τα... Thank you.
πάρα πολύ. Βλέπω παντού σκιές και φώτα. Γιατί έπρεπε να δω εγώ το φάντασμα. Υπάρχουν φαντάσματα. Όχι, δεν μπορεί. Ήταν κακό. Όχι, δεν ήταν. Τώρα που με έχει δει θα με κυνηγάει παντού. Αλλά αν είναι καλό. Αστειεύεσαι. Αυτό είναι αδύνατο, πριγκίπισσα. Για να δούμε. Wow! Τι όμορφη που είσαι. Τι ωραίο γλυκιά μου. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ δεν σε ξεχάσουμε, κοριτσάκι μου. Επειδή εγώ δεν έχω χρήματα, σα δίνω το αγαπημένο μου παιχνιδάκι. Για να δούμε. Τι είναι. Είναι κάτι να παίζετε μαζί οι δυο σας. Α, για να δω. Για να δω, για να δω. Μόλι που πάντα ήθελα. Μόλι. Δεν θα το κάνω, Χουάντσο. Χουάντσο, έλα εδώ. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Εγώ θα σας δώσω το δώρο μου στις 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε όλοι στην ώρα σας. Να μας βάλεις στην πρώτη σειρά εμάς. Φυσικά. Σου έχω κι εγώ μια μικρή έκπληξη. Για δες πόση πόλη είναι, αγάπη μου. Κοίτα. Για τη γυναίκα της ζωής μου, που αγαπώ και θαυμάζω τόσο. Ενρίκε. Σου αρέσει? Είναι πανέμορφο. Αλήθεια. Σταματήστε. Σταματήστε, κάτε. Έλα. Έλενα, θα αργήσεις στο θέατρο. Δεν θα με πείραζε κι αν δεν ξημέρωνε αυτή η μέρα. Γιατί? Εκτός αν... ίσως μπορέσω να κάνω κάτι για να γίνει λίγο καλύτερη. Πώς? Αντί εμείς να στεναχωριόμαστε, θα γιορτάσουμε. Καλή σου μέρα. Και σε σένα. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, αγάπη μου. Κοιμήθηκες καλά? Μια χαρά. Να σου πω, Μανούλα, ξέρεις κάτι, σήμερα θα πάω νωρίτερα στο θέατρο. Είναι, βλέπεις, η επέτειος των γονιών της Δανιέλα. Να πας. Όμως σε παρακαλώ να γυρίσεις νωρίς, Μαρτίν. Χτες, ξέρεις, τσακώθηκα με τον Γουστάβο επειδή δεν ήσουν εδώ. Ναι, μαμά, συγχώρεσέ με, αλλά μαζιμεύσαν τόσα πολλά πράγματα. Ξέρεις όμως τώρα πώς κάνει ο Γουστάβο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην τον προκαλείς. Χαίρομαι που μπόρεσες να έρθεις νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίντι. Ήδη όμως, ξέρεις, το έχω μετανιώσει. Μην τα ψάξουμε να βρούμε. Έλα, Δανιέλα, τι κάνουμε εμείς εδώ? Περιμένουμε. Να σου πω, τι έγινε με τον Μάρτιν, σου ζήτησε να γίνει κοπέλα του?